Το μέσο επίπεδο IQ μιας χώρας έχει μια εξαιρετικά ισχυρή συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, δείχνει μια νέα βρετανική μελέτη. Περίπου το 70% των διαφορών στον πλούτο μεταξύ των χωρών του κόσμου μπορεί να συνδεθεί με το επίπεδο IQ ως το μοναδικό επεξηγηματικό παράγοντα. Διαπιστώσαμε ότι το επίπεδο IQ ήταν ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την πρόβλεψη της οικονομικής ανάπτυξης με το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σύγκριση με περίπου 70 άλλες μεταβλητές που λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία στον τομέα της ανάπτυξης, λέει ο ερευνητής Emil Kierkegaard στο Πανεπιστήμιο του Ulster. Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχουν και άλλοι δείκτες που συσχετίζονται με την υψηλή ευημερία, όπως η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, κοινωνικούς θεσμούς, πολιτισμική ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Αρκετοί από αυτούς τους δείκτες είχαν ισχυρή συσχέτιση με τον πλούτο, αλλά κανένας δεν ήταν τόσο σημαντικός όσο το επίπεδο IQ του πληθυσμού. Κάτι που μπορεί να εκπλήξει το κοινό είναι ότι υπάρχουν έντονες αμφιβολίες για το εάν η δημοκρατία βελτιώνει ή επιδεινώνει την οικονομική ανάπτυξη σε μια χώρα. Αυτή η μελέτη δεν δίνει απάντηση ούτε σε αυτό, αλλά είναι από καιρό γνωστό στους ερευνητές ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασαφής. Ήδη το 1993, περίπου οι μισές μελέτες έδειξαν ότι η δημοκρατία οδήγησε σε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι ισχυρίστηκαν το αντίθετο, λέει ο Kierkegaard. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.